Φίλοι και φίλες του Apollo Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας της Αγίας Παρασκευής, η οποία συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α Εθνικής Γυναικών. Μαζί μας έχουμε την αρχηγό της Αγίας Παρασκευής, τη Δέσποινα Βιτούλα. Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μετά από σχεδόν 4 μήνες, Δέσποινα, ξαναξεκίνησαν οι προπόνησεις. Ναι, ξαναξεκίνησαμε. Τη Δευτέρα ήταν η πρώτη προπόνηση. Κάναμε όλα τα τεστ και πήραμε την έγκριση τώρα από την ΕΠΟ. Αυτά, σιγά σιγά ξεκινάμε να μαζευτούν και οι υπόλοιπες. Θέλατε, ήθελες να ξεκινήσουμε? Θέλαμε σίγουρα να ξεκινήσουμε, να δούμε τι θα γίνει και με το πρωτάθλημα τώρα. Το ψάχνουμε. Αυτά και περιμένουμε. Εμείς προετοιμαζόμαστε να είμαστε έτοιμες για ό,τι και να συμβεί, για το πρωτάθλημα αν θα ξεκινήσει. Να υπάρχει πάντα μία ροή στον αθλητισμό, πρέπει. Ποιος θα είναι ο στόχος της Αγίας Παρασκευής στο φετινό πρωτάθλημα της Α Εθνικής? Ο στόχος σίγουρα είναι η παραμονή, να είμαστε σίγουρα στις πρώτες 3-4 θέσεις, θα θέλαμε. Δύσκολο, αλλά και εύκολο ταυτόχρονα, ανάλογα και πώς θα είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, Δέσποινα? Ο μέσος όρος, ξεκινάμε από 14 και φτάνουμε μέχρι 27. Γύρω στα 18-20, να πούμε το μικρό, κάπου εκεί. Είμαστε μικρές παίχτριες, πολλές. Τώρα ξεκινάνε, εδώ, ταλέντα, ωραία. Εσύ είσαι 7 χρόνια στην Αγία Παρασκευή. Ναι. Η πρώτη σου ομάδα... Αυτή. Α, από εδώ ξεκίνησα. Ναι, από εδώ ξεκίνησα. Δεν είχα σκοπό να πάω για κάπου αλλού. Εγώ το ξεκίνησα για χόμπι. Αγάπησα εδώ την ομάδα, με αγάπησε και αυτή. Πώς και Δέσποινα... Ποδόσφαιρο. Και όχι κάποιο άλλο άθλημα. Έχω κάνει τένις, έχω κάνει μπάσκετ, κολύμβηση, όλα τα περάσαμε. Εδώ είναι ωραία, είναι ομαδικά, κάνουμε παρέα με τα κορίτσια. Τι είναι αυτό που σε κέρδισε στο ποδόσφαιρο? Στο ποδόσφαιρο. Είναι ανταγωνιστικό πολύ άθλημα. Να κερδίσεις σίγουρα τη θέση σου πρέπει, είναι πολλές οι παίχτριες. Πρέπει να κυνηγάς συνέχεια να γίνεσαι καλύτερος. Είναι ομαδικό άθλημα, ωραίο. Κάνεις παρέες, στα ταξίδια που κάνουμε με την ομάδα. Αυτά, ωραία. Πώς είναι το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα. Θεωρώ χαμηλό. Γιατί βλέπω από το εξωτερικό πόσο βοηθάνε και το αντρικό βοηθάει. Βοηθάνε οι σύνδεσμοι, δεν ξέρω τι έχουν εκεί, η UEFA και τα... Βοηθάνε όλοι αυτοί να αναπτυχθεί περισσότερο. Εμείς εδώ... Δουλεύουμε το πρωί, το βράδυ κάνουμε προπόνηση, οπότε σίγουρα θα είναι πιο κουρασμένα τα κορίτσια, πιο όχι τόσο συγκεντρωμένα. Πάντως είστε στην Α Εθνική, η οποία είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Είναι Α Εθνική, αλλά είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Ναι, θεωρητικά είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Υπάρχουν και πολλές παίχτριες που πληρώνονται, όχι σε εμάς, σε άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ που είναι και ο πιο ανεβασμένος, ας πούμε, η πιο ανεβασμένη ομάδα στην Ελλάδα τώρα. Πολλές παίχτες πληρώνονται εκεί, οπότε από εκεί ξεκινά να το κάνουν πιο επαγγελματικό και σιγά σιγά να ακολουθήσουν και πιο μικρές ομάδες. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση είναι όσο μπορεί είναι κοντά μας. Έρχονται μαζί μας και στους αγώνες, οι προπονήσεις είναι εδώ μαζί μας. Όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε εμείς, προσπαθούν να τα λύσουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουν και στη διοίκηση. Υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα, ας πούμε. Η συνεργασία σου και με τον coach, τον κύριο Χαραλαμπίδη. Ο κύριος Χαραλαμπίδης είναι η τρίτη χρονιά, νομίζω, που είναι τώρα. Έτσι, ναι. Είναι πολύ καλή. Θεωρώ ότι έχει μεταδοτικότητα σαν προπονητής. Προσπαθεί να μας βγάλει τις καλές μας πλευρές μες στο γήπεδο, να μας εμψυχώνει. Προπονητικά κάνει πολλές ωραίες προπονήσεις. Να προσπαθήσει να ανεβάσει και το επίπεδο. Τα 7 χρόνια που είσαι στην ομάδα, ποιες είναι οι καλύτερες αγωνιστικές στιγμές της ομάδας, έτσι, που ξεχωρίζεις εσύ? Στο κύπελο μια φορά που είχαμε κάνει στην Κρήτη, νομίζω, ένα παιχνίδι που χάναμε και το γυρίσαμε και περάσαμε στην επόμενη φάση του κυπέλου, όταν υπήρχε το κύπελο το γυναικείο. Δεν το συζητώ για την άνοδο από τη Β' στην Α την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμα το θυμάσαι, σου έχει μείνει
να σας πω. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, δεν μου έρχεται κάποιο. Θα προέτρεπες κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο? Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Είναι ωραίο. Σίγουρα μαθαίνουν και στη ζωή από εδώ, ότι όταν θα βγουν θα μεγαλώσουν, θα βρουν δυσκολίες που θα βρουν και στο γήπεδο, γιατί θα πρέπει να διεκδικήσουν μια θέση, όπως θα πρέπει να διεκδικήσουν και στη δουλειά τους μια θέση μετά. Θα ανοίξουν το κοινωνικό τους κύκλο. Γενικά, ναι, είναι πολύ... Η αντιμετώπιση από τους άντρες? Ανάλογα. Υπάρχουν μερικοί που το δέχονται, υπάρχουν μερικοί που όχι τόσο. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Ωραία. Ποιους έτσι παίκτες θαυμάζεις ή κάποιες παίκτηρες έτσι που έχεις ως πρότυπο? Τι να σας πω. Εγώ στο παίζω. Ο Van Dijk είναι τώρα της εποχής ο πιο, θεωρώ, στη θέση μου ο καλύτερος. Αυτόν παρακολουθώ. Γενικά παρακολουθώ πιο πολύ τους παίκτες στις θέσεις μου, ώστε να μπορώ να μαθαίνω και περισσότερο. Ωραία. Θα ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της αρχηγού της Αγίας Παρασκευής, της Δέσποινας Σεβιτούλα, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Τι θα ήθελες να τους πεις? Να ασχοληθούν λίγο παραπάνω σίγουρα, ώστε να ανέβει το επίπεδο, για να πάμε λίγο παραπάνω να προχωρήσουμε, γιατί τώρα δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Πολλοί δηλαδή δεν ξέρουν ότι υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο. Και να συνεχίσουμε και τα κορίτσια και οι προπονητές και οι διοικήσεις να βοηθάνε όσο περισσότερο μπορούν για να αναπτυχθεί αυτό το ωραίο άθλημα. Και ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου τα 7 χρόνια που είσαι στην ομάδα? Τα 7 χρόνια. Θα ήθελα σίγουρα και τους δύο προπονητές μου, τον πρώτο, τον κύριο Γιαννόγλου, που με αυτόν ξεκίνησα, και τον κύριο Χαραλαμπίδη τώρα, είναι πολύ καλός. Τη διοίκηση, ο κύριος Μάριος Τζόρτζης είναι συνέχεια δίπλα μας, έρχεται στα ταξίδια, μας ακολουθεί, μας προσέχει. Η κυρία Λίτσα η Κουφολούκα που είναι στη γραμματεία, τα τρέχει όλα εκείνη. Είστε μια παρέα, Δέσποινα? Είμαστε μια παρέα σίγουρα, ναι. Βγαίνουμε πολύ συχνά έξω με τα κορίτσια για φαγητό όταν μπορούσαμε, τώρα λόγω της κατάστασης δεν μπορούμε. Αλλά ναι, βγαίναμε έξω σίγουρα. Και με την κυρία Λίτσα πολλές φορές έχουμε βγει μετά την προπόνηση, και με το coach έχουμε πάει για φαγητό μετά την προπόνηση. Όπως και μετά από πολλούς αγώνες βγαίνουμε όλοι μαζί, και με τον coach και με τη διοίκηση. Έχεις κάνει και φιλίες, όπως μου είπες πριν, μέσα από το ποδόσφαιρο? Ναι, 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 έχω κάνει φιλίες. Όλα τα 7 χρόνια είναι με τα κορίτσια, τα πάμε πολύ καλά. Ωραία, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κάθε επιτυχία και σε σένα και στην Αγία Παρασκευή, στο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.